Κυρία Μάνικα, λοιπόν, στο Σέξπο 2024, από ό,τι φαίνεται η καλύτερη χρονιά αυτή τη έκθεση. Θα ήθελα να πω το σχόλιο. Για μένα είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την έκθεση συγκεκριμένη, αλλά όσο μπορώ να καταλάβω, πράγματι είναι μια εξαιρετική έκθεση και αυτό καταδεικνύει πόσα πολλά μπορούμε να κάνουμε εμείς οι Έλληνες όταν έχουμε συνέργειες. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, τα 7 επιμελητήρια της Πελοποννήσου συνεργάζονται και βγάζουν αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μια έκθεση η οποία είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ο εκφραστής της επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο. Εγώ ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα προσωπικά να βρίσκομαι σε αυτή την εξαιρετική διοργάνωση, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως Υπουργός Ανάπτυξης, με άμεση συνάφεια στην επιχειρηματικότητα, και κατάφερα να έρθω σε επαφή, να επισκεφτώ όλα τα περίπτερα, να συνομιλήσω με τους εκθέτες, να ακούσω τα παράπονά τους, τα προβλήματά τους, γιατί και αυτό πρέπει να κάνουμε, να είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με το επιχειρήν, ώστε να μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Κατά την εισαγωγική μου τοποθέτηση, κατά το χαιρετισμό μου, αναφέρθηκα στις δράσεις που γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και από συνολικά από την κυβέρνηση και διαβεβαίωσα όλους τους επιχειρηματίες και τα επιμελητήρια τους και τους εκπροσώπους τους ότι εμείς ως κυβέρνηση θα είμαστε σταθερά δίπλα στο επιχείρημα της χώρας και να πάμε την πατρίδα μας ακόμη πιο ψηλά. Θα σας ρωτήσω αυτό που ρωτάω όλους τους συνομιλητές. Με δεδομένα τα προβλήματα όπως είναι η ακρίβεια, έχουμε λόγους να γιορτάζουμε την επιχειρηματικότητα? Ευημερούν οι αριθμοί? Θα ευημερήσουν και οι άνθρωποι? Καταρχάς, δεν θα σας πω αόριστα λόγια. Από το γεμί, το μικρό των επιχειρήσεων, εκεί που καταγράφονται οι ενάρξεις των επιχειρήσεων, παίρνουμε τα στοιχεία και είδαμε ότι είναι πενταπλάσεις οι ενάρξεις των επιχειρήσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Είναι πενταπλάσεις από την δεκαετία, από το 2014 στο 2019, τα χρόνια, τα έτη 2022 και 2023 και το πρώτο δίμηνο του 2024 έχουν πενταπλάσεις ενάρξεις επιχειρήσεων. Φυσικά, δεν θριαμβολογούμε σε καμία περίπτωση. Φυσικά και η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο στους πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αποσχολεί τα νοικοκυριά της πατρίδας μας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από τον ίδιο τον Υπουργό, τον Κώστα Κοσκρέκα. Και η προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Πολύ σύντομα επεξεργαζόμαστε στο Υπουργείο Ανάπτυξης μια νέα πλατφόρμα του e-καταναλωτής, ούτως ώστε να μπορούν οι καταναλωτές και όλα τα νοικοκυριά να βρίσκουν τα πιο φτηνά προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, δεν αρκεί μόνο αυτό, να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια και την σκορκέδια, που είναι κάτι που το κάνουμε διαρκώς. Στόχος είναι να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Ήδη από 1η Απριλίου έχουν αυξηθεί οι μισθοί, μετά από πόσα χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και στόχος είναι να φτάσουμε στα 1.500 ευρώ. Και αυτός είναι ο στόχος, να γίνει μια σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς και να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Και ένα σχόλιο για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Είναι το μεγάλο στοίχημα αν θα πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να πηγαίνει σταθερά, τολμηρά μπροστά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να γυρίσουμε πίσω. Η κυβέρνηση αυτή, του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατάφερε να κρατήσει όρθια τη χώρα και την οικονομία μέσα σε πολύ δύσκολες εποχές. Πολύ δύσκολες εποχές και μέσω αλλεπάλληλων κρίσεων. Της πανδημίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό και όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι. Και όμως καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι, να ανακτήσουμε τη διεθνή αξιοπιστία της πατρίδας μας και μέρα με τη μέρα η οικονομία μας να μπαίνει όλο και καλύτερα. Άρα, νομίζω ότι είναι μονόδρομος πλέον, γιατί αποφασίζουμε και για το μέλλον της χώρας μας και για το μέλλον της Ευρώπης. Αποχή φοβάστε? Είναι ο μεγάλος αντίπαλος? Υπάρχει και επιστολική ψήφος και μέχρι τις 29 Απριλίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, ούτως ώστε να μπορέσουν και κάποιοι που έχουν δυσκολία πρόσβαση στα εκλογικά τμήματα να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Ήδη το έχουν κάνει αρκετοί. Εγώ θα προτρέψω τους συμπολίτες μου, οι οποίοι έχουν μια πραγματική δυσκολία, να κάνουν την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτως ώστε να γίνει να ψηφίσουν επιστολικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.